παρουσίαση της δεύτερης ελληνοολλανδικής έκθεσης φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί στην Ολλανδία έγινε στο Κοβεντάριο χθες το απόγευμα. Μια μοναδική ευκαιρία για όσες επιχειρήσεις και επαγγελματίες και θεσμικούς φορείς απευθύνονται στο Ολλανδικό κοινό ή στον ελληνισμό της Ολλανδίας να προβάλλουν και να πουλήσουν προϊόντα, υπηρεσίες και αγαθά. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ στην Κοζάνη να παρουσιάσουμε την εξαγωγική έκθεση Ελλάδα Παντού και συγκεκριμένα την δεύτερη ελληνοολλανδική έκθεση που θα γίνει στις 15 με 17 Μαρτίου στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας και σκοπό έχει να προωθήσει, προβάλλει και πουλήσει ελληνικά προϊόντα, υπηρεσίες και την άλλη πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης και του κλάδου των δημιουργικών βιομηχανιών. Με λίγα λόγια, οτιδήποτε έχει εξαγωγική πρόθεση αλλά και ικανότητες, είτε είναι προϊόν αγροτικό συσκευασμένο, είτε είναι κάποιο κατάλημα θεματικού τουρισμού, είτε σε επίπεδο θεσμών ο Δήμος ή η Περιφέρεια ή κάποιος άλλος φορέας θέλει να προβάλλει την περιοχή και αυτά που παράγει για να καταφέρει να φέρει Ολλανδούς εδώ, είτε για τουρισμό, είτε για να αγοράσουν τα προϊόντα όταν θα κάνουν εισαγωγές στην Ολλανδία. Είναι μια κατάλληλη ευκαιρία λοιπόν μέσα από αυτή τη δράση να δείξουμε ότι καλύτερο έχει η Ελλάδα στο εξωτερικό. Γι' αυτό λοιπόν είμαι εδώ. Χαίρομαι που έχει έρθει και κόσμος για να μιλήσουμε για αυτήν τη δράση και να δούμε πώς όλοι μαζί μπορούμε να έχουμε εξωστρεφείς δυνατότητες. Η δράση αυτή, η έκθεση, έκθεση φεστιβάλ, ουσιαστικά είναι ένας εμπορικός και διαπολιτισμικός διάλογος με την Ολλανδία. Απευθύνεται κατά βάση σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, γιατί οι πολύ μεγάλες ούτως ή άλλως δεν έχουν πρόβλημα, ξέρουν πώς να εξάγουν και ξέρουν πώς θα προβάλλουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. Άρα απευθυνόμαστε σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν τόσο τις δυνατότητες εξωστρέφειας, αρκεί να είναι και αυτές έτοιμες να βγουν προς τα έξω και νομίζω ότι χρειάζεται και μια θεσμική υποστήριξη, αντίστοιχα από τα επιμελητήρια, τους κατατόπους δήμους και την περιφέρεια, ώστε να καταφέρουν αυτοί οι άνθρωποι σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας να προβάλλουν τον τόπο τους και τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό.